Και ευλόγησον την κληρονομία σου, δίκαστης βασιλεύση, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και των σων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σών δωρεών αξίους ημαν πίσων Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογίαν σου άχραντε. Παρέχουσα ιάματα. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε λέει, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Βουλευτά, Κύριε Διευθυντά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κυρίες και Κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μαντινίας και Κοινουρίας, Κυρίου Κυρίου Αλεξάνδρου, για ευλογημένη χρονιά. Καλή πρόοδο σε όλους, καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη, καλή υπομονή και στο τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς εύχομαι να δρέψουμε τους καρπούς της καρποφορίας. Καλή χρονιά, καλή πρόοδο, καλή δύναμη. Στη συνέχεια η υποδιευθύντρια του Τρίτου Γυμνασίου, η κυρία Τζανή, θα διαβάσει το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίας Κεραμέως. Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μας μαθητές, αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί, η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά γεμάτη αισιοδοξία, με δημιουργική διάθεση και με στόχο ένα ποιοτικό, συμπεριληπτικό, σύγχρονο, καινοτόμο σχολείο. Το σχολείο και φέτος θα έχει σημαντικές καινοτομίες, όλες σχεδιασμένες για να εξασφαλίσουν περισσότερα και καλύτερα εφόδια για τα παιδιά μας. Ένα πιο σταθερό και με δυνατότητες εξέλιξης εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη μας, ένα αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα για όλους. Οι μαθητές μας θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε καινοτόμα προγράμματα όπως το νέο ολοήμερο σχολείο, η εκπαιδευτική όμιλη, με αντικείμενα και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης, καθώς και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία όπως διαδραστικούς πίνακες, σετ ρομποτικής, που θα εγκατασταθούν σταδιακά στα σχολεία όλης της χώρας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παρακαλώ, παιδιά. Το σχολικό περιβάλλον γίνεται ακόμα πιο συνεργατικό με τον παιδαγωγικό σύμβουλο Παύλα Μέντορα, που θα υποστηρίζει και θα ενθαρρύνει κάθε νέο εκπαιδευτικό, και τον ενδοσχολικό συντονιστή που θα συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας. Εδεσιμότατη, κύριε Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι της Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής, κύριε Διευθυντά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Γενική Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφερής Πελοποννήσου, κυρία Εκπρόσωπε του Πολεμικού Μουσείου Τρίπολης, κύριοι Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, ξεκινά σήμερα η νέα σχολική χρονιά με φιλόδοξα σχέδια και νέους σχεδιασμούς, με όνειρα και ελπίδες.
Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι να έχουμε μια χρονιά ασφαλή, αποδοτική και δημιουργική, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας, βάζοντας ο καθένας το δικό του λιθαράκι για να χτιστεί το οικοδόμημα της παιδείας τόπου μας. Θέλω να καλωσορίσω τους μαθητές και τις μαθήτριες που έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο μας, τα πρωτάκια μας, που με τον ερχομό τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μεγαλώνουν, οριμάζουν και καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις στη σχολική του ζωή. Θέλουμε να νιώθετε χαρούμενοι και υπερήφανοι που είστε μαθητές αυτού του σχολείου και να διαβεβαιώσουμε εσάς και τους γονείς σας ότι στη νέα πορεία σας θα είμαστε δίπλα σας, συνοδοιπόροι και αρρωγοί σε κάθε ανάγκη σας και ότι θα εργαστούμε σκληρά και υπεύθυνα για την πρόοδό σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν παιδιά στο σχολείο μας. Καλή και ασφαλή χρονιά σε όλους. Το λόγο έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κύριος Νίκας. Μην έχετε αγωνία, θα είμαι πολύ σύντομος, παιδιά. Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, αγαπητά αυτοδιοικητικά στελέχη, στελέχη της εκπαίδευσης. Λοιπόν, σας εύχομαι, παιδιά, να έχετε μια καλή χρονιά. Για την τρίτη ηλικίου εύχομαι καλή επιτυχία και να επιλέξετε το επάγγελμα το οποίο θέλετε εσείς και όχι θέλουν οι άλλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς, ξέρετε, ως περιφέρεια έχουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αλλά μπορούμε. Δράσεις και εκδηλώσεις που οργανώνονται πέρα από το σχολείο, δηλαδή αθλητικές ή πολιτιστικές, σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε τη διάθεση να τις στηρίξουμε και οικονομικά, ώστε να μπορέσετε να εκφραστείτε και εκτός σχολείου. Ακόμα, έχω να σας πω ότι υπάρχει συνείδηση των μεγάλων προβλημάτων που έχουν σχεδόν όλοι οι θεσμοί στην πατρίδα μας. Ξέρουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι καλή, ότι πρέπει να γίνει καλύτερη, διότι τα παιδιά μας... πρέπει να ανταγωνιστούν τους Ευρωπαίους, τα παιδιά της Ευρώπης. Εμείς ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας. Εσείς θα ανταγωνιστείτε τους Ευρωπαίους συμμαθητές σας σήμερα. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα είσαστε πρώτοι και θα τα καταφέρετε. Τώρα μην με χειροκροτάτε για να πω πολλά. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή χρονιά, λέω για δεύτερη φορά. Διαλέξτε το επάγγελμα που νιώθετε ότι θα τα καταφέρετε και διορθώστε την πατρίδα μας. Κάντε την καλύτερη. Αυτό θέλουμε. Το λόγο έχει ο βουλευτής, ο κύριος Παπαϊδίου. Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς και αγαπητοί καθηγητές, καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία και πρόοδο σε όλους. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες ξεκινάει η νέα χρονιά, και υγειονομικές και οικονομικές, η κρίση ακρίβειας, η ενεργειακή κρίση, είναι στοιχεία τα οποία έχουν επιδεινώσει τη ζωή όλων και κυρίως αντιμετωπίζετε και εσείς, αντιμετωπίζουν και οι οικογένειές. Καλημέρα παιδιά, Άγιοι Πατέρες, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι βουλευτά, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί, αγαπητά παιδιά. Καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά. Οι διακοπές τελείωσαν,
επανήλθαμε και επανήλθατε στο σχολικό σας περιβάλλον. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, νομίζω όμως ότι θα συνηθίσουμε σιγά σιγά. Εκμεταλλευτείτε, δεν θα πω πολλά γιατί είστε στον ήλιο και ξέρω ότι σε λίγο θα αρχίσετε να δυσφορείτε. Δύο κουβέντες μόνο. Εκμεταλλευτείτε το σχολικό σας χρόνο, το χρόνο στο σχολείο σας, να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες, να διαπλάσετε το χαρακτήρα σας, γιατί σας περιμένει όταν τελειώσετε το σχολείο μια δύσκολη και ανταγωνιστική κοινωνία. Όμως είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας, τα παιδιά της Ελλάδος, είναι ικανά και άξια, μπορούν να ανταγωνιστούν, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, τους Ευρωπαίους και όχι μόνο, και σε εσάς επαφίεται να κάνετε την πατρίδα μας αλλά και τον κόσμο καλύτερον από αυτό που εμείς οι γονείς σας παραδίδουμε τώρα. Άρα με προσπάθεια, με αγώνα, με συνεργασίες, αλλά και με παιχνίδι και με φλερτ και με όλα, κάντε τον κόσμο καλύτερο από αυτό που βρίσκεται. Στους εκπαιδευτικούς θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε και κατανοούμε το πολύ δύσκολο έργο που επιτελούν σε δύσκολες συνθήκες, είτε αυτές είναι οικονομικές είτε υγειονομικές. Σας συγχαίρουμε. Να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα, κυρία Διευθύντρια και κύριε Διευθυντά. Είμαστε δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων του Δήμου, έτσι ώστε να έχουμε ένα σχολικό περιβάλλον καλύτερο, ομορφότερο και υγιεινότερο για τα παιδιά. Καλή σχολική χρονιά, παιδιά, σε όλους. Κύριο Δήμαρχο, στη συνέχεια θα μιλήσει ο νέος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Αρκαδίας, ο κύριος Γαλινός. Δύο λεπτά μόνο την προσοχή σας. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι διευθυντές των σχολικών μονάδων, συνάδελφοι καθηγητές και καθηγήτριες, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, πριν από λίγο, με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας, αρχίσαμε τη νέα σχολική χρονιά. Δεν θέλω να πω πολλά, γνωρίζοντας την κατάσταση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στον ήλιο, σεβόμενος την ταλαιπωρία σας, θα σταθώ μόνο σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, θέλω από εσάς αγάπη και σεβασμό στους καθηγητές σας. Το δεύτερο είναι, θέλω από εσάς πολλή δουλειά. Στο τέλος θα σας ευχηθώ καλή πρόοδο με άλλα λόγια. Να είσαστε άξιοι συνεχιστές της παράδοσης, της Τρίπολης και της Αρκαδίας στα γράμματα. Υγεία σε εσάς και τους δικούς σας. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Διευθυντή. Ο Διευθυντής του Λυκείου, ο κύριος Μακρύς, θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλωσορίζοντας τα πρωτάκια και ευχόμενος καλή χρονιά, αποχαιρετώντας τους τελειόφοιτους και αυριανούς φοιτητές. Όσοι παρακολουθήσατε κατά την τελετή του αγιασμού, δύο λέξεις είναι πάρα πολύ βασικές. Δράξαστε παιδείας. Αυτό δεν σημαίνει μόνο διαβάστε βιβλία ή μαθήματα, σημαίνει καλλιεργήστε προσωπικότητες μέσα από τη γνώση, αξιοποιώντας και βελτιώνοντας. Γιατί το σχολείο είναι κοινότητα, είναι ένα προστάδιο στο οποίο προετοιμαζόσαστε για να βγείτε στη σκληρή πραγματικότητα της κοινωνίας. Η κοινωνία ανήκει στους νέους, άρα βάλτε τις σωστές βάσεις για να ζήσετε σε μια καλύτερη κοινωνία την οποία εσείς θα έχετε δημιουργήσει με τον αγώνα σας. Καλή χρονιά, καλή πρόοδο, καλή δύναμη και ιδιαίτερα στα παιδιά της Τρίτης Λυκείου.